μέσα στο καλοκαίρι. Τι είχε γίνει με την. Είδα ένα post που ανέβασε, πήγε στην εκκλησία και την σου γράφαν από κάτω διάφορα. Στην Τίνο. Στην Τίνο ήταν, ναι. Είχαμε πάει να προσκυνήσουμε. Είχαμε πάει να προσκυνήσουμε. Που έχει βαφτιστεί κιόλας. Βαφτίστηκα στην Τίνο. Α, πήγατε το 15. Πότε πήγατε? Όχι, πήγαμε τέλος Αυγούστου. Ναι. Πήγαμε καθαρά για την εκκλησία. Πήγαμε να ανάψουμε λαμπάδες. Βασικά το είχαμε υποσχεθεί ένα στον άλλον όταν γνωριστήκαμε, γιατί μου λέει: έχω βαφτιστεί στην Τίνο και δεν έχω καταφέρει να πάω. Και βρήκατε τώρα την ευκαιρία. Βρήκαμε την ευκαιρία. Και. Και ανεβάσαμε μια φωτογραφία, όχι για να μας πούνε μπράβο ότι ανάψετε λαμπάδες και πήγατε στην Τίνο, προς Θεού. Απλά νομίζω ότι το Instagram είναι ένα μέσο επικοινωνίας που ανεβάζει γενικότερα στους followers σου. Ναι, πράγματα από τις στιγμή. Καλά, δεν θα απολογηθείς και για τις φωτογραφίες που ανεβάζεις. Ναι. Γιατί ανεβάσε... μετά όμως προκλήθηκε εντόρος. Τι έγινε? Ανεβάσαμε μια φωτογραφία, ναι, και επειδή το μπλουζάκι μου φαινόταν η κυλίτσα μου, είχα σχόλια ότι πώς πας έτσι στην εκκλησία και τέτοια πράγματα. Αλλά πραγματικά εμένα αυτά τα σχόλια δεν με πειράζουν καθόλου, καθόλου. Νομίζω ότι, όπως λέει και ο λαός, τα ράσα δεν κάνουν τον παπά. Νομίζω ότι αν φοράγα ένα πουκάμισο ή ένα μακρύ φόρεμα, δεν θα με έκανε πιο πιστή. Οπότε εγώ ξέρω τι είμαι. Okay, βρήκα αυτό το μπλουζάκι και το έβαλα. Συγγνώμη που ήταν όλα άπλυτα τα ρούχα μου, δεν θα δικαιολογηθώ κι αυτό, επειδή ήμασταν ένα μήνα διακοπές και βρήκα αυτό το μπλουζάκι και έβαλα. Από εκεί και πέρα, κακά σχόλια πάντα θα υπάρχουν. Ε. Δεν με επηρεάζουν πραγματικά. Αλήθεια. Αποφασίσεις? Όχι. Τι να απαντήσω? Δεν ξέρω. Όχι, όχι, όχι. Δεν παίρνω γενικά μέρος. Ακόμα και ανέβασα και άλλο ένα post. Το τελευταίο μου post που είναι παίζουμε με τα κύματα με το Σάκη, πάλι στη Τίνο. Και το ανέβασα την πρώτη μέρα που απλά έβριχε στην Αθήνα και λέω: στην Αθήνα μπορεί να βρέχει, αλλά εμείς παίζουμε με τα κύματα. Και μετά από τρεις μέρες. Και μετά ξεκίνησε η κακοκαιρία, όλο αυτό που έγινε. Ήταν οι πλημμύρες και όλα αυτά. Ναι. Μετά όμως. Αλλά αυτό έγινε μετά. Και πάλι έλαβα σχόλια αρνητικά ότι κοίτα την εδώ. Εδώ η Ελλάδα. Ο κόσμος πνίγεται και εσείς κάνετε το ξέρετε καλύτερα από εμάς. Ακριβώς. Αρνητικά σχόλια είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αλλά το πώς σα στεναχωρεί αυτό? Πώς το αντιμετωπίζετε? Καθόλου. Εμένα εγώ, καθόλου. Στην ουσία λαμβάνω τα αρνητικά σχόλια, παίζει και το βιντεάκι μας. Έτσι ώστε αν και έστω 1% μπορώ να γίνω καλύτερο σε κάτι, συνήθως κοιτάω τα αρνητικά. Δηλαδή, όχι για να με στεναχωρήσουν, για να με κάνουν καλύτερο. Αν δω ότι στα σχόλια δεν είναι επί τούτου, απλά και μόνο γιατί έχεις μια αιμονή μαζί μου, αλλά όντως θες να μου μεταφέρεις με ωραίο τρόπο κάτι το οποίο δεν σ' αρέσει, θα το ακούσω και θα προσπαθήσω να το βελτιώσω. Μέχρι εκεί πλέον δεν μας επηρεάζει, γιατί έχουμε περάσει ήδη από δύο reality. Ήταν επιλογή μας να μπούμε σε reality. Ξέρουμε ότι θα λάβουμε κριτική. Η σχέση σας